Ρε γαμώτη, ξέρεις τι είναι να θες να διαμαρτυρηθείς για τον πόλεμο και να μην μπορείς? Γιατί τι σε εμποδίζει? Τι με εμποδίζει? Δεν μπορώ να μιλάω και δυνατά, κοιμάται ο συνάδελφος. Σήμερα γύρισε αυτή η δεκαήμερη άδεια και είναι πτώμα. Μα είναι τρόποι διαμαρτυρίας αυτοί που σκέφτονται. Δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε, αγάπη μου. Δεν είμαστε εργάτες, οικοδόμοι, τορναδόροι. Μας ζητάνε να κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία. Εμείς την καθιστική διαμαρτυρία την κάνουμε χρόνια τώρα. Και χωρίς να γίνεται πόλεμος. Και θα την κάνουμε μέχρι να βγούμε στη σύνταξη. Όλη μέρα καθόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δίκιο έχεις. Χάθηκε ο κόσμος να κάνουμε μια όρθια διαμαρτυρία, να ξεπιαστούμε και λίγο. Να πηγαίνουμε δηλαδή από τον πρώτο στον δεύτερο, από τον δεύτερο στο πρωτόκολλο, από τον πρωτόκολλο στον πέμπτο. Έτσι το άσχετο. Και τι θα βγει με αυτό? Τι θα βγει με αυτό? Να πούμε ότι κάτι κάνουμε κι εμείς. Φαντάζεσαι να βλέπουν 30 δημοσίους υπαλλήλους να πηγαίνουν έρχονται πέρα δόθε, πέρα δόθε. Αυτό είναι επανάσταση. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά χρονικά. Δίκιο έχεις. Γιατί αυτές οι 3 ώρες στάσεις εργασίες. Άλλο πάλι και τούτο. Να κάνουμε 3 ώρες στάσεις εργασίες. Από ποια εργασία? Δουλέψαμε ποτέ για να καταλάβει ο κόσμος ότι κάνουμε στάσεις εργασίες και είμαστε μαζί του? Αυτό να μου πεις. Το βρήκα πως θα διαμαρτυρηθούμε για τον πόλεμο. Θα κάνουμε απεργία πείνας. Έλα, άρχισε να τρως από τώρα να χορτάσουμε εμείς. Γιατί δεν ξέρουμε πως σημαίνει θα κρατήσει απεργία πείνας.